Γεια σας, από που κάνω βίντεο στο κανάλι των Gearheads. Αυτή τη φορά με ένα έτσι λίγο διαφορετικό unboxing. Θα κάνουμε αυτή τη φορά ένα όρθιο unboxing, καθότι όπως βλέπετε μπροστά μου έχω ένα μικρό φιλικό κουτάκι για ξεπακετάρισμα. Αν δεν έχετε καταλάβει τι βλέπετε μπροστά σας, πρόκειται για ένα gaming monitor. Εγώ θα έλεγα μάλιστα ότι είναι ένα κορυφαίο gaming monitor, δεν είναι απλά μια gaming οθόνη. Είναι ένα κορυφαίο gaming monitor της AOC από τη σειρά Agon. Πρόκειται για την εξειδικευμένη σειρά gaming monitor της εταιρείας, η οποία ουσιαστικά ανταγωνίζεται με τις σειρές Predator της Acer και την ROG της Asus. Είναι το monitor το AG3535UCG. Ξέρω είναι λίγο σιδηρόδρομος το όνομα, αλλά αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι το όνομα, αλλά είναι όλες οι τεχνολογίες που υποστηρίζει και που αφορούν τον απαιτητικό gamer. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο για τον απαιτητικό gamer, είναι για τον gamer τον οποίο ζει από το gaming, ασχολείται επαγγελματικά με το gaming, καθότι είναι μια οθόνη η οποία έχει μια προτινόμενη τιμή λιανικής στα 2.500 ευρώ, λοιπόν δεν είναι το προϊόν το οποίο μπαίνεις μέσα σε ένα μαγαζί χαλάρα έτσι και λες ήθελα να αλλάξω οθόνη, ας πάω να πάρω μια AG3535UCG έτσι να τη βάλω στο σύστημά μου. Όχι, απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι enthusiasts με το gaming και έχουν το budget, είτε ζουν από το gaming. Νομίζω μπροστά φαίνονται και όλες οι τεχνολογίες που υποστηρίζει το monitor. Πρόκειται για μια οθόνη 35 ιντσών με πάνελ αναλογίας πλευρών 21:9, ανάλυση WQHD, στην προκειμένη περίπτωση 3440x1440 pixels, αλλά όλη η μαγιά βέβαια δεν είναι σε αυτές τις προδιαγραφές, είναι στις τεχνολογίες του πάνελ. Πρόκειται λοιπόν για ένα πάνελ τεχνολογίας MVA και Quantum Dot, με ό,τι αυτό σημαίνει για την αναπαραγωγή χρωμάτων, contrast κτλ. Ένα πάνελ το οποίο προσφέρει μέγιστο ρυθμό ανανέωσης στα 200 Hz και έχει χρόνο απόκρισης 2 μιλισεκόν, οπότε λοιπόν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού gamer και όλες φυσικά τις υπόλοιπες προδιαγραφές, πιστοποίηση Display HDR 1000 για gaming HDR, θύρες Display Port HDMI, συμβατότητα με την τεχνολογία G-Sync της Nvidia για να μην έχουμε φαινόμενα tearing κατά το gaming κτλ. Σε αυτό το σημείο θα πάω λοιπόν να κάνω το unboxing, να δούμε τι έχει μέσα το περιεχόμενο της συσκευασίας, να συναρμολογήσουμε και την οθόνη, να δούμε πόσο εύκολη ή πόσο δύσκολη είναι στη συναρμολόγησή της και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν όταν έρθει η ώρα του αναλυτικού review. Πάμε λοιπόν να ξεπακετάρουμε την οθόνη. Τώρα δεν το έχω ξανακάνει live στην κάμερα να ανοίξω ένα τόσο μεγάλο κουτί, οπότε θα με συγχωρέσετε αν είμαι λίγο άτσαλος στην διαδικασία. Εδώ βλέπω έχει κάποιες οδηγίες για τη συναρμολόγηση. Οκ, δεν βγαίνει αυτό. Και εδώ έχουμε μια οδηγία για το ξεπακετάρισμα. Λοιπόν, βγάλαμε το βασικό κουτί. Εδώ σύμφωνα με τις οδηγίες πρέπει να χαλαρώσω λοιπόν εδώ αυτή την ταινία. Εδώ θα έχει τα αξεσουάρ από την άλλη μεριά από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε μάλλον θα πρέπει να το γυρίσω από την άλλη. Κάτσε να δω τι έχει εδώ. Να το γυρίσουμε από την άλλη. Έχουν πέσει διάφορα πραγματάκια. Εδώ λοιπόν είναι η βάση της οθόνης, η οποία όπως βλέπουμε είναι σε V. Εδώ έχουμε το τροφοδοτικό εξωτερικό μεγάλο,
τουβλάκι, όχι απλά μεγάλο, τουβλάκι το τροφοδοτικό. Θα το αφήσω λίγο στην άκρη. Εδώ λοιπόν έχουμε τη χαρτοτενία μας εδώ για να βγάλουμε το στράπ εδώ, μπράβο, πολύ ωραία. Εδώ προφανώς θα είναι μέσα όλα καλώδια και δεν συμμαζεύεται. Να δούμε τι μας δίνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Εδώ κάτι μεγάλες χειρόβιδες βλέπω. Ωραία φίλε, τι χειρόβιδες είναι αυτές. Κοίτα εδώ. Οκ. Συγγνώμη δηλαδή, τι θα βιδώσω με αυτό. Εδώ αυτά έχουν και αυτοκόλλητα. Οκ, θα δω μετά τι είναι μέσα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά. Κάτσε να δούμε λίγο τι έχει άλλο το κουτάκι εδώ. Εδώ αυτό προφανώς είναι για την πρόσβαση στο OSD της οθόνης. Για να έχεις πρόσβαση στις ρυθμίσεις από το γραφείο σου, χωρίς να χρειάζεται να πειράξεις το μενού απευθείας της οθόνης. Οκ, okay, ωραίο, έξυπνο. Νομίζω θα το εκτιμήσουν όλοι. Εδώ καλώδιο τροφοδοσίας, μια USB, προφανώς έχει και hub η οθόνη, και από ό,τι βλέπω έχουμε και δεύτερο όροφο εδώ. CD, τι λες, CD ακόμα, υπάρχουν CD εγκατάστασης. Οκ, τα αυτοκολλητάκια μας εδώ, τα ενεργειακά, δεν ξέρω αν αφορούν κανένα gamer αυτά, δεν πειράζει. Και εδώ ένα καλώδιο DisplayPort και ένα καλώδιο HDMI. Νομίζω μια χαρά τη βλέπω την οθόνη και τα περιεχόμενα εδώ πέρα. Δεν έχω καταλάβει αυτά τι είναι. Δεν πειράζει, θα το δούμε στο manual. Ας μείνει και κάτι έτσι σαν απορία. Λοιπόν, το βγάζω και αυτό στην άκρη. Θα μου τελειώσει ο χώρος. Λοιπόν, και εδώ τι έχουμε, είναι η βάση. Εδώ είναι το στέλεχος. Μπράβο, θα το χρειαστώ και αυτό. Βάλε και το. Και εδώ είναι το στέλεχος το κάθετο. Οκ. Okay. Και να κάνουμε και τα αποκαλυπτήρια. Εδώ είμαστε. Εδώ παιδιά είναι όλο το ζουμί. Εδώ είναι το μικρό μας το πάνελ. Λοιπόν παιδιά, εδώ θα πρέπει τώρα να κάνουμε μια παύση στο βίντεο. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να με βλέπετε να βγάζω ζελατίνες και περιτυλίγματα κτλ. Θα κάνω μια μικρή παύση να βγάλω όλα τα εξαρτήματα από τις ζελατίνες. Ωραία φίλε, βαρύ είναι αυτό. Οκ. Okay. Και να καθαρίσω λίγο το χώρο, να μείνουν τα εξαρτήματα χωρίς όλα αυτά τα περιτυλίγματα, ώστε να κάνω τη συναρμολόγηση και να μην βαριέστε να βλέπετε εμένα που απλά ανοίγω και σκίζω συσκευασίες. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχω βγάλει όλες τις ζελατίνες και τα προστατευτικά καλύματα. Όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνονται όλα στο κάδρο, πρακτικά έχουμε τρία μέρη. Έχουμε εδώ την βάση μας, η οποία είναι μεταλλική. Από πάνω τώρα αυτό βέβαια είναι ένα πλαστικό κάλυμα, από μέσα είναι μέταλλο. Εδώ στο χρώμα το κόκκινο, το ωραίο για τους gamers. Η βάση είναι τύπου V και εδώ ουσιαστικά θα βιδώσουμε το κάθετο το στέλεχος, το οποίο και αυτό έτσι φαίνεται πολύ massive και πολύ heavy duty. Δεν θα χρειαστείτε εδώ κάποιο εργαλείο, υπάρχει μια χειρόβιδα εδώ πέρα την οποία θα σφίξετε για να γίνει η συναρμολόγηση πολύ όμορφα και απλά. Πολύ ωραία. Εδώ. Μια χαρά. Εδώ λοιπόν έχουμε την
βάση μας έτοιμη και εδώ ουσιαστικά θα έρθει και θα κουμπώσει εδώ το πίσω μέρος της οθόνης και λογικά με μία κίνηση δεν θα χρειαστεί πολλά. Για να δούμε, λογικά από πάνω θα το ευθυγραμμίσω εδώ και βουαλά. Έτοιμη η οθόνη, νομίζω πολύ απλή η συναρμολόγηση. Έχουμε εδώ από ό,τι βλέπω ρύθμιση ύψους. Έχουμε εδώ δυνατότητα να την στρίψουμε δεξιά και αριστερά. Περιστρέφεται, λογικά δεν πρέπει να περιστρέφεται. Είναι καθότι κυρτεί η οθόνη, δεν έχει λόγο να περιστρέφεται. Λοιπόν, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πολύ έτσι όπως την βλέπω. Οι θύρες είναι όλες εγκεντρωμένες εδώ πίσω, τα hub κτλ. Και προφανώς εδώ υπάρχει ένας διακόπτης. Βλέπουμε έχει και λαβή εδώ για να μπορέσουμε να την μεταφέρουμε. Έχει εδώ τη χειρολαβή. Και αυτός εδώ ο διακόπτης απασφαλίζει το πάνελ, οπότε χρειαστεί να την αποσυναρμολογήσουμε. Και εδώ είναι πίσω, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, το δαχτυλίδι για το φωτισμό μας τον RGB. Και το λογότυπο εδώ της εταιρείας. Ωραία η κυρτότητα, νομίζω θα είναι πολύ εντυπωσιακό να κάτσει κάποιος απέναντί της. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη γεύση από την οθόνη, από την κορυφαία οθόνη gaming της AOC. Δεν ξέρω, πείτε μου στα σχόλια από κάτω πώς σας φάνηκε. Αν ασχολείται κάποιος από εσάς επαγγελματικά με gaming, είτε δεν ξέρω κάνει streaming, είναι σε κάποια ομάδα, ασχολείται με e-sports, αν θα ήθελε μια τέτοια οθόνη, αν θεωρεί το κόστος είναι ψηλό ή είναι λογικό για μια οθόνη με τέτοια specs. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα δούμε, θα την δοκιμάσουμε για κάποιες μέρες, θα τη βάλουμε στο σύστημα και θα αρχίσουμε να παίζουμε και θα επιστρέψουμε με το αναλυτικό review. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφτείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για την ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά.